Τη λατρεύω, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για τη φίλη την Παπαδάκη. Ναι. Μας έρχεται από την Κένια. Παιδιά, το έχετε οραματιστεί αυτό. Δηλαδή το πιο ωραίο, γιατί όταν εγώ το άκουσα καταρχάς πέρα από ότι βλέπουμε το βίντεο, τη συγκίνηση και όλα αυτά, το lifestyle, δηλαδή είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα το τι μπορεί να καταφέρει κανείς και τι ελευθερίες και δυνατότητες επιλογών του δίνει αυτή η επιχείρηση. Και είναι φοβερό ότι οι άνθρωποι είναι ανάμεσά μας. Έτσι. Δηλαδή θα περάσει τα ποδήλατα σε λίγο και θα σας κλεβάσει. Θα σας πει κάποιο αστείο, θα σας κοροϊδέψει. Γιατί έτσι κάνει. Αλλά το κάνει με αγάπη όμως, γιατί πραγματικά τέλος πάντων. Ποτέ δεν κλεβάζει βίλια. Όχι, όχι συγκεκριμένη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, αλλά είναι φοβερό και αυτοί το πόσο πραγματικά πιστεύουν σε εμάς και τι αγάπη έχουν δείξει έτσι, και τι πίστη σε αυτό που κάνουμε. Και σε εμάς προσωπικά, αυτό είναι απίστευτο. Ένας από τους λόγους που εγώ συγκινήθηκα όταν έβλεπα τα βίντεο αυτά και έλεγα το όραμα της Κένιας, γιατί εγώ τυχαίνει να ταξιδεύω πολύ, δηλαδή λατρεύω τα ταξίδια και είναι από τους λόγους που χτίζω την επιχείρηση. Αλλά έλεγα πάντα ότι εγώ θα είμαι στην. Δηλαδή, όχι ότι να πάω στην Κένια για την Κένια, για τη λιοντάρια, ας πούμε. Να πάω στην Κένια για να είμαι τόσο κοντά τους. Τόσο κοντά τους, τόσες ώρες. Τόσο κοντά τους και να μπορούμε να πάρω την οτροπία τους, τον τρόπο σκέψης, την κοσμοθεωρία τους, το όραμά τους. Τα πάντα. Δηλαδή, είναι φοβερό. Νομίζω ότι αυτό είναι το κάτι. Δηλαδή, γι' αυτό αξίζει να πασχίσετε, να χτίσετε επιχείρηση και να πληρώσετε τον χρόνο σας την Κένια. Δηλαδή, και μόνο γι' αυτό, ποια λιοντάρια τώρα, έχουμε τα δικά μας λιοντάρια εδώ. Ναι, να δανειστούμε λίγο από το όραμα, λίγο από το lifestyle, λίγο από όλη αυτή την έμπνευση που υπάρχει. Οπότε μη φάμε άλλο από τον χρόνο της. Πάμε να καλωσορίσουμε στη σκηνή τη Βίλη Παπαδάκη, που θα μας πει τι θα μας πει, κάνε στη ζέρη. Γιατί εμείς θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε μαζί σας, πολύ να μας ανεβάσετε. Λοιπόν, Μαρία, σ' αγαπώ πολύ, αλλά με αγχώνει αυτό πολύ. Δεν το βλέπεις. Okay, μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία του Γιάννη, του ξένου. Εξωσιάζαμε τους άνθρωπους. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, if you don't focus on freedom, you will never find freedom. Γνωστό και μη εξαιρεταίο. Αν δεν εστιάσεις στην ελευθερία, δεν θα βρεις ελευθερία. Κλασικά πράγματα. Αλλά πώς θα βρούμε ελευθερία? Μέσω σκληρής δουλειάς, προφανώς, αλλά και με προσωπική εξέλιξη. Πώς θα εξελιχθούμε προσωπικά και θα γίνουμε αυτοί που έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε, εάν δεν ξέρουμε ακριβώς πού χωλαίνουμε και, τα θετικά μας σημεία, ώστε να εστιάσουμε πάνω σε αυτά και να μπορούμε να τα διορθώσουμε, να μπορούμε να τα αναπτύξουμε κλπ. Και να τα ξέρουμε ιδίως και σε σύγκριση και με τους άλλους ανθρώπους, ώστε να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο τι είμαστε και σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Η επιχείρησή μας τώρα είναι επιχείρηση ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι να κάνουμε μεγάλη ομάδα και να είμαστε ελεύθεροι κάποια στιγμή, θα έρθουμε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και με όλες τις αδυναμίες που φέρνουν μαζί τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σε συνδυασμό με τις δικές μας τις αδυναμίες, θα είναι πολύ καλό, αν είναι να συνεργαστούμε μαζί τους, θα είναι πολύ καλό αφενός να μην βγάζουμε όλα μας τα ψυχολογικά πάνω τους, αφετέρου να μην τσακωνόμαστε, ιδανικά, και να μπορούμε και να τους κινητοποιούμε και να τους υποστηρίζουμε, ώστε και εκείνοι να βγάλουν το καλύτερο δυνατό και το καλύτερο που έχουν να προσφέρουν. Μου έκανε μια προεργασία η Βασιλική Κεραμίδα, ευχαριστώ Βασιλική, έκανε ένα πρόλογο χθες. Α, παρεπιπτόντως είπε και η Σοφία χθες, είπε ότι άκουσε το Μάξουελ στο Las Vegas που έλεγε ότι μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, αλλά η αλλαγή πρέπει να έρθει από εσένα και να αλλάξεις τον εαυτό σου πρώτα. Πρώτα απ' όλα ισχύει λοιπόν όλο αυτό. Επομένως, η κατανόηση του πώς φέρονται οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ βασική στην επιχείρησή μας. Ευτυχώς που ήρθε ο Ιπποκράτης, αυτός εδώ,
από την Κόδο από το 460 περίπου προ Χριστού, μαζί την εποχή εκεί του Περικλή και του Παρθενώνα και του Σοκράτη, και μας είπε ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί χυμοί στο σώμα, το αίμα, το φλέγμα, η μέλανα πολύ και η οκρά πολύ, οι οποίοι χυμοί καθορίζουν την προσωπικότητά μας. Γιατί τώρα εμείς εστιάζουμε στον Ιπποκράτη και δεν εστιάζουμε στον Φρόιντ και στον Γιούνγκ και σε όλους τους υπόλοιπους, πιο κάνα πιο σύγχρονο θα μου πείτε. Γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε από τα βασικά πράγματα. Γιατί αφενός θα τα είπα από τα βασικά, αφετέρου υπάρχει ένα πάρα πολύ απλό τεστάκι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε 400 ώρες ψυχανάλυσης και ο καθένας έχει τους γονείς του και τα βιώματά του και τρέχα γύρευε και Νικόλο Καρτέρι. Έχουμε ένα πολύ απλό τεστ το οποίο μπορούμε να κάνουμε και γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ και οι λίστες και όλα αυτά τα τεστάκια. Προφανώς ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, obviously, δεν είναι ταμπέλα το τεστ. Είναι όμως μια πάρα πολύ καλή αρχή να κατανοήσεις τον εαυτό σου και τους άλλους και είναι η αρχή να συνδεθείς με τους υπόλοιπους. Και αυτό το τεστ είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Δεν είναι μόνο σε εμάς για να το χρησιμοποιούμε μόνο εμείς. Δηλαδή ο αδελφός μου δούλευε... Έχω καταλάβει, μιλάω γρήγορα. Τέλος πάντων. Ο αδελφός μου δούλευε σε τράπεζα και του είχαν βάλει να κάνει το τεστ. Ο θείος του Κωνσταντίνου δούλευε σε φαρμακευτική εταιρεία και του είχαν δώσει το τεστ να το κάνει. Επομένως είναι αρκετά διαδεδομένο. Δεν είναι μόνο... Αν είχε κάτι το συμβόλαιο. Λοιπόν, με βάση αυτούς τους χυμούς υπάρχουν τέσσερις βασικές προσωπικότητες. Ο χολερικός, φλεγματικός, αιματικός και ο μελαγχολικός. Είναι τέσσερις συμπληρωματικές εκεί πέρα και δύο αντιθετικές, ας το πούμε, προσωπικότητες. Προφανώς δεν υπάρχει κακιά και καλή προσωπικότητα. Δηλαδή ένας ανώριμος από οποιαδήποτε προσωπικότητα είναι σπαστικός και αφόρητος, ενώ ένας όριμος και αναπτυγμένος και εξελιγμένος από οποιαδήποτε προσωπικότητα είναι υποκείμενο θαυμασμού και τον αγαπάμε. Να θαυμάζουμε τον αγαπάμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το χολερικό. Ο χολερικός είναι ο ηγέτης. Είναι ο ηγέτης. Ο αρχηγός. Αυτός που πει πάμε, ακολουθήστε με, θα σας δείξω τον δρόμο, πάμε. Θα το κάνουμε με τον τρόπο μου. Γιατί εγώ ξέρω. Είναι αυτός που θα το κάνει my way, είναι ο ανεξάρτητος, είναι ο αυτοδύναμος, δυναμικός, αποφασιστικός, εργασιομανής με την καλή έννοια, είναι παραγωγικός. Αυτός που μιλάει δυνατά χωρίς να το καταλαβαίνει, φωνάζει ποιοι από εδώ μιλάνε δυνατά, εγώ. Η αιματική και η χολερική, τέλος. Οι υπόλοιποι δεν ακούγονται. Λατρεύει να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει. Κυριαρχεί εκεί που πάει και αποπνέει μια αυτοπεποίθηση, μια αύρα κυριαρχίας. Είναι θετικός, είναι αισιόδοξος. Τι άλλο, λατρεύει τις αντιπαραθέσεις. Τρέφεται με τις αντιπαραθέσεις, με τις αντιθέσεις, με τον πόλεμο και τον ανταγωνισμό. Σε επίγουσες περιπτώσεις είναι ο άνθρωπός μας. Okay. Σίγουρα κάτι ξέχασα, αλλά τι να κάνουμε. Τα αρνητικά του τώρα είναι ότι είναι αυταρχικός, είναι δικτατορικός, είναι αστόχος, έχουν μικρή ενσυναίσθηση, είναι οξύθυνοι, κακότροποι, ανυπόμονοι με τους άλλους, καταπιεστικοί, πρέπει πάντα να έχουν εκείνη τον έλεγχο. Προφανώς όλοι οι πολιτικοί, το καταλαβαίνω αυτό, όλοι οι πολιτικοί είναι χολερικοί, όλοι οι στρατηγοί, οι στρατιωτικοί είναι χολερικοί. Είσαστε τέλειοι, αρκεί να είσαστε όριμοι, αλλιώς είστε αφόρητοι. Ποιον ξέρουμε όλοι που είναι μόνο χολερικός και τίποτε άλλο? Απολύτως τίποτα άλλο λοιπόν είναι ο Κωνσταντίνος, τα έχει όλα εκτός από το άστρογος, το ομολογώ, δεν είναι άστρογος. Και έχει και ενσυναίσθηση. Όχι, δεν το έχει καθόλου. Να πω και κάτι καλό. Όχι, δεν το έχει. Είναι, για να καταλάβετε πόσο τρέφονται με τον ανταγωνισμό, ο Κωνσταντίνος περιμένει τα Χριστούγεννα εναγωνίως για να έρθουν οι οικογενειακοί γνωστοί και να τσακωθεί. Χαίρεται πάρα πολύ. Τη βρίσκει πάρα πολύ με αυτό. Χαίρεται, ενθουσιάζεται, εξασιάζεται. Και δεν θεωρεί ότι τσακώνεται. Θεωρεί ότι κάνει μια έντονη συζήτηση. Όλοι οι υπόλοιποι φεύγουν τσαντισμένοι. Και εσύ λιγότερη. Όχι, το έχω συνηθίσει. Η μητέρα του όμως, επειδή είναι οικογενειακό τραπέζι της μητέρας του, φεύγει λιγότερη. αλλά όταν έγινε όμως το πρώτο lockdown, που έγινε απότομα και δεν
αργήσαμε, όλοι οι υπόλοιποι αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Μέσα σε 10 δευτερολέπτου είπε θα κάνω webinar, το διοργάνωσε, βρήκε στρατηγικές, δηλαδή είχε μια πολύ πολύ γρήγορη αντίδραση, επομένως σε επίπεδες καταστάσεις τον έχουμε ανάγκη. Και βεβαίως είναι το πιο θετικό και όταν όλοι πέφτουν θα μας θα βρει την αισιόδοξη νότα και τη θετική νότα να μας ανεβάσει. Πάρα πολύ χολερική, δηλαδή ο Γιάννης ο ξένος είναι χολερικός, ο Χρυσοστόμου είναι χολερικός, ο κύριος Καρυπίδης είναι χολερικός, ο Κουτρίς είναι χολερικός, η Μαρία είναι χολερική, η Βασιλική Κεραμίδα είναι χολερική, η Σοφία Μπακαλίδη είναι χολερική, κάτι μας λέει ότι όλοι οι ηγέτες οι μεγάλοι είναι χολερικοί. Προς το παρόν. Το νου σας υπόλοιπη. Προς το παρόν έχουμε ένα μέτωπο στην κοινωνία, ένα κούτελο να... αυτό, να δείξουμε. Το νου μας. Λοιπόν, πώς κινητοποιούμε έναν χολερικό στην ομάδα μας. Βάζουμε στόχους δύσκολους, βάζουμε προκλήσεις και χρησιμοποιούμε τον ανταγωνισμό. Τρέφεται με τον ανταγωνισμό. Στο παιχνίδι των συμμαχιών μιλάγανε με τον Κουτρί, θα σε σκίσω, θα σε κάνω, θα σε δείξω, θα βγω πρώτος. Χαίρονται έτσι, έτσι προχωράνε. Τον παίρνανε χολερική από κάτω, η σκέτη χολερική, και του λέγανε θα σε σκίσω. Γιατί έτσι ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλιώς δεν έχει νόημα η ύπαρξη. Λοιπόν, το ακριβώς αντίθετο τώρα είναι ο φλεγματικός. Είναι ήρεμος, είναι μπράος, είναι φιλικός, θα πάει καλά με όλους, τους αγαπάει όλους. Έχει τόσους πολλούς φίλους, γιατί όλοι τον συμπαθούν. Είναι η μοναδική προσωπικότητα η οποία θα πει είμαι ικανοποιημένος από τη ζωή μου. Είναι όλα καλά. Είναι πολύ καλοί ακροατές. Κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν ζηλεύουν, είναι αμετακίνητοι, είναι χαρακτηριστική η αναισθησία τους που έχουν στη γνώμη των άλλων. Δηλαδή δεν πάνε να λένε οι υπόλοιποι θα σε κλέψουν, είναι πυραμίδα, θα κάνεις, θα δείξεις αυτό, θα καταστραφείς. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά συνεχίζουν και κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αμετακίνητοι, τελείως ξεροκέφαλοι με την πολύ πολύ καλή έννοια όμως. Είναι λοιπόν ισορροπημένοι, είναι ευγενικοί, διπλωμάτες, διαμεσολαβητές, φιλιρηνικοί, τρέφονται με την ειρήνη και με την ηρεμία. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο, εκεί που ο χολερικός τρέφεται με τον ανταγωνισμό και με τον πόλεμο, οι φλεγματικοί τρέφονται με την ειρήνη και με την αρμονία. Έχουν απίστευτο χιούμορ, δεν ζηλεύουν, είπαμε, είναι η ήρεμη δύναμη και αν είναι όριμη είναι αυτό που λέμε ο φωτισμένος ηγέτης, ο φλεγματικός. Λοιπόν, τι άλλο θα να πω, δεν είναι οι άνθρωποι που κάνουν sprint, αν κάτσε να πάμε τα αρνητικά. Τα αρνητικά τους είναι ότι μπορεί να είναι αργοί, πολύ αργοί, κενοί πολύ συχνά, δεν έχουν βάθος συναισθημάτων, είναι αναποφάσιστοι. Δεν μπορούν να διαλέξουν μεταξύ καμίας, ούτε το Α ούτε το Β, δεν μπορούν να διαλέξουν και δεν τα δίνουν όλα. Δεν είναι ενθουσιώδεις, δεν έχουν υψηλούς στόχους, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες, αλλά είναι παρόλα αυτά οι αμετακίνητοι τελείως και η κόλλα, η συνεκτική που μας δένει όλο τον κόσμο. Ποιον όλοι ξέρουμε που είναι φλεγματικός μόνο, σκέτος, είναι η επιμονή της, η υποστήριξη που δίνει τους άλλους, η συνέπειά της ότι θα κάνει αυτό που πρέπει και θα συνεχίσει μέχρι να πετύχει, με το δικό της το ρυθμό. They keep on track, μένουν on track. Ο κόσμος να χαλάει, σεισμοί, καταποντισμοί, λοιμοί εκεί πέρα θα μείνουν on track. Τι άλλο τώρα, λοιπόν, και πώς κινητοποιούμε ένα πλεγματικό στην ομάδα μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να κινητοποιηθεί ένας πλεγματικός, γιατί δεν είναι σπρίντερ, είναι μαραθωνοδρόμοι οι πλεγματικοί. Θέλουν να τα κάνουν με τον χρόνο τους, με τον ρυθμό τους, αλλά το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται κινητοποίηση ο πλεγματικός. Αυτό που χρειάζεται είναι να πιστεί ότι κάτι αξίζει. Άμα πιστεί ότι αξίζει, θα συνεχίσει και θα συνεχίσει και θα συνεχίσει και θα συνεχίσει μέχρι να τελειώσει. Στον χρόνο του χρειάζονται σίγουρα
χρόνο προσαρμογής και προτιμούν τις αργές αλλαγές, δηλαδή θέλουν μία αίσθηση ασφάλειας και θέλουν να κάνουν ένα πράγμα τη φορά. Δεν είναι για έλα να τα κάνουμε όλα όπως είναι η χολερική και η αιματική. Ένα πράγμα τη φορά το οποίο όμως θα το κάνουν. Οι άλλες δύο ομάδες αντιθέτων είναι ο μελαγχολικός, από τη μέλανα πολύ, και ο αιματικός, πάμε στο μελαγχολικό τώρα, είναι η πολύ, πολύ ευαίσθητοι. Έχουν τα υψηλά ιδανικά, είναι αυτοί που θα θυσιαστούν για τους άλλους, που έχουν τρομερή αυτοπιθαρχία, η οργανωτική, όλα τα βαζάκια πρέπει να μπουν στη θέση τους ανά σειρά μεγέθους, όλα τα ρούχα πρέπει στην ντουλάπα να μπουν ανά χρώμα. Μου δώσανε εμένα κάτι, μου έδωσε τρεις κρεμάστρες να τις κρεμάσω στα μάξι. Και μία κοίταζε από εδώ, η άλλη κοίταζε από εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποιος το κάνει, ποιος άνθρωπος το κάνει αυτό το πράγμα, μία κρεμάστρα από εδώ και άλλη από εκεί. Είναι βαθύς, είναι αναλυτικοί, εσωστρεφείς, αλτρουιστές. Ό,τι δεν γράφω δεν το λέω, είναι τρομερό το, να μην τα ξέχασα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι μελαγχολικοί είναι η μουσική, είναι οι καλλιτέχνες, οι ποιητές, οι γιατροί, οι δικηγόροι, όλοι αυτοί τέλος πάντων, οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Είμαστε τελειομανείς, ματαιός, γι' αυτό είναι στο αρνητικό. Πρέπει να ξεκινήσουμε ό,τι ξεκινήσει, πρέπει και να τελειώσει. Δεν γίνεται να μην τελειώσει ό,τι ξεκινήσει. Δεν μας αρέσουν οι αλλαγές, είμαστε πάρα πολύ πιστοί και σε ιδέες και σε ανθρώπους, στην εταιρεία μας, αυτοπιθαρχία το είπαμε. Είμαστε εσωστρεφείς, δεν μας αρέσουν οι πολλοί άνθρωποι, λίγοι και επιλεγμένοι μόνο. Δεν είμαστε για πολλά τέλος πάντων. Τα αρνητικά μας λοιπόν είναι ότι είμαστε απαισιόδοξοι, κακόκεφοι, με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Μια υπερευαισθησία υπάρχει, είναι too much τέλος πάντων, με ροπή προς την κατάθλιψη, επικριτική, μοναχική, η ματαιόσχολη, τι εννοώ, ματαιόσχολη, είχα να κάνω τις ομιλίες μου και είχα ξεκινήσει παρόλα αυτά να κάνω το άλμπουμ για την Κέννη, είχε πάρα πολλές φωτογραφίες μου, τελείωσα το άλμπουμ και λέω δεν πειράζει, ψυχραιμία και πάλι, θα αγοράσω άλμπουμ τη Δευτέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως να τα αφήσω στη μέση, γιατί ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να μείνει στη μέση, αφού θα βάλει τις μισές. Δεν γινότανε. Πήγα περπατώντας μέχρι το φωτογραφείο, έχασα 4 ώρες για αυτό το πράγμα, αλλά το άλμπουμ τελείωσε, γιατί δεν γινόταν να πάω να ψινάμεις μου, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Και το ήξερα, γαμώτο δηλαδή, έχω να τελειώσω τις ομιλίες και κάθομαι και ασχολούμαι το άλμπουμ. Αλλά δεν γινόταν. Ήταν αδύνατο. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο. Λοιπόν, ποια άλλη είναι μόνο μελαγχολική, είναι η Βιβί Πιπερίδη. Είναι μόνο μελαγχολική, γι' αυτό και είναι τόσο καλή και ευγενική. Και γι' αυτό και να πάει τόσο προσέλη και να το Είναι συναγωμένο όλοι, είναι τόσο ευγενική και καλή. Και βοηθητική με όλους. Πώς κινητοποιούμε λοιπόν έναν μελαγχολικό με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, που βάζουμε συγκεκριμένο πράγμα να κάνει, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα το κάνει στην εντέλεια, γιατί είμαστε τελειομανείς, είναι πάρα πολύ καλοί εκπαιδευτές οι μελαγχολικοί. Αρκεί πρώτα να καταλάβουν σε βάθος τα πάντα. Τα πάντα πρέπει να καταλάβουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Η έρευνα περιπέτειες που λέει ότι το διασκεδάζουμε το να κάνουμε έρευνα. Μας αρέσει να κάνουμε έρευνα και να μαθαίνουμε. Θέλουμε απλώς να μάθουμε. Και το ακριβώς αντίθετο είναι ο αιματικός. Ο αιματικός είναι αυτός που είναι ενθουσιώδης, που είναι συναισθηματικοί και εκδηλωτικοί και μιλάνε συνέχεια και κουνιούνται συνέχεια και για κάποιο περίεργο λόγο περπατάνε πάνω κάτω στη σκηνή, πέρα δόθε, πέρα δόθε, ή μιλάνε συνέχεια, όπως η Μαργαρίτα Ιράντου. Φαίνεται ο καθένας στη σκηνή τι είναι, μιλάνε συνέχεια, λένε ιστορίες, μπορεί να διακόπτουμε τους άλλους, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμπνέονται με τα πάντα, είναι μέσα σε όλα. Η ψυχή του πάρτι θα ανέβει σαν τραπέζι για να χορέψουν. Το ξέρω. Είναι παρακινητές, είναι πολύ καλοί με το ακροατήριό τους. Μας εμπνέουν, μας παρακινούν, μας γεμίζουν ενέργεια, μας ανεβάζουν. Δεν κρατάνε κακία. Ζουν για τους ανθρώπους. Θέλουν πολλούς ανθρώπους δίπλα τους. Ζουν για τους ανθρώπους. Κάνουν φίλους πάρα πολύ εύκολα. Πολύ καλούς κάνουν ηθοποιούς, κομικούς, για τη σκηνή ζουν αυτοί οι άνθρωποι, διασκεδαστές.
Τι άλλο είναι σημαντική και εκδηλωτική. Είναι εντυπωσιακή. Μόλις μπουν σε ένα δωμάτιο, όλη η ατμόσφαιρα αλλάζει. Σαν τη Τζένι Λαχανά που μου στείλε το τεστ και δεν είναι ματική. Ένα περίεργο πράγμα. Αλλά είναι ένα τέτοιο πράγμα. Μας παραπλανάει η Τζένι. Παίζουν με τα παιδιά σαν παιδιά. Γι' αυτό και όταν έρχεται ο Γάκης στο σπίτι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Παίζει με τον Αρίωνα με τις ώρες. Είναι πολύ καλοί εθελοντές. Ποιος θα μας βοηθήσει με τον ήχο και τη μουσική, ο Αλέξανδρος. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Και ο Νίκος, αλλά ο Νίκος δεν είναι πρώτος σωματικός, θα τον πω τον Νίκο, ο Νίκος είναι άλλο. Έχει ματικό όμως. Έχει και ο Νίκος ματικό, η αλήθεια είναι. Δεύτερη τάση έχει ματικό. Επιζητούν την αναγνώριση περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες. Μας παρασέρνουν, είπαμε, μιλάνε δυνατά, γελάνε δυνατά και ζούνε για τις αλλαγές. Δεν αντέχουν οι ματικοί μακροχρόνια προγράμματα και επαναλαμβανόμενες εργασίες, γιατί πάρα πολύ απλά βαριούνται. Θέλουν άλλα πράγματα. Κάτι να αλλάζει, θέλουν διασκέδαση. Δεν ολοκληρώνουν αυτά που ξεκινάνε, δεν έχουν εστίαση, είναι μέσα σε όλα, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν και εστίαση, δεν μπορούν να εστιαστούν σε ένα πράγμα. Είναι ανοργάνωτοι όπως φαίνεται, εξάλλου, με τις μια κρεμάστρα από εδώ, μια από εκεί, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι ακατάστατοι. Είναι αυτοί που το σπίτι τους είναι βομβαρδισμένο άμα πας και δεν ψάχνουν παιδιά. Είναι απλώς βομβαρδισμένο. Όταν είχα πάει πρώτη φορά στο σπίτι του Κωνσταντίνου, που τότε είχε και αιματικό, τώρα το έχει θάψει από κάτω, δεν υπάρχει πια, πάω και ανοίγει μια κρυφή πόρτα και από πάνω, από μέσα υπάρχει ένα βουνό αστίβατο με όλα τα ρούχα κάτω. Και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, βέβαια δεν ήταν χριστουγεννιάτικο. Okay. Κάποια μετακόμιση θα κάνει. Όχι. Αυτό ήταν έτσι ζούσε. Αυτό δεν το βλέπουν, δεν το βλέπουν καν. Να μην πω για τα μάξι μας όσοι το έχουν δει. Αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα γνώμη, είναι ξεχασιάριδες, δεν τηρούν χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι πιστοί. Λοιπόν, μπορεί να χάσουν κάποιους φίλους, δηλαδή δεν τους νοιάξει, θα βρουν άλλους. Αυτά είναι τα αρνητικά τώρα, έτσι. Λοιπόν, ποιον ξέρετε που είναι πολύ αιματικός, ο Σωτήρης Μωραΐτς, ο φίλος της Λένιας και ο Δημητρακόπουλος. Έτσι, είναι σούπερ αιματική, είναι η βασική του στάση είναι αιματική. Εννοείται ότι κανένας από τους δύο δεν μου έστειλε τα αποτελέσματά του. Όπως είδα τον Δημητρακόπουλο, εννοείται αυτό το πράγμα, εντάξει. Όλοι οι υπόλοιποι, οι μελαγχολικοί ήταν οι πρώτοι που μου το στείλαν, έτσι, κατευθείαν. Δηλαδή, την ίδια μέρα μου στέλνουν, η χολερική ήταν μετά. Εντάξει, ο Σωτήρης ποτέ. Και ο Δημητρακόπουλος απλώς τον είδε εδώ. Και μου το έστειλε. Πώς κινητοποιούμε έναν αιματικό με τη διασκέδαση. Δεν θα του πούμε ούτε ούτε αριθμούς, ούτε γνώσεις. Θα διασκεδάσουμε, θα πάμε σε fan trip, θα χορέψουμε, θα ανέβεις πάνω στη σκηνή, θα σε χειροκροτάνε όλοι, θα βάλουμε μουσικούλα, θα χορέψουμε. Με την αναγνώριση λοιπόν και με βράχυπρόθεσμους στόχους. Αυτά είναι σημαντικά να τα ξέρουμε. Δηλαδή, γίνεται ένα μελαγχολικό να το πούμε, έλα πάμε να χορέψουμε. Θα φύγει τρέχοντας. Δεν είναι ένα νεματικό να πάμε να πούμε, έλα να σου πω τους αριθμούς. Έλα, θα σου πω όλους τους αριθμούς και τα 7 επίπεδα εκεί πέρα, όλα τα bonus που παίρνουμε, θα σου τα πω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πώς αντιδρούν οι τέσσερις προσωπικότητες συνολικά. Δηλαδή, αν κάποιος πει κάτι ψήλο προσβλητικό σε έναν χολερικό, θα τον πάει και θα τον σηκώσει. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Βρες μια τρύπα να κρυφτείς. Θα σε πατήσω κάτω. Θα γίνεις ένα με το χώμα. Θα πει το ίδιο σε ένα μελαγχολικό, θα γίνει μελαγχολικό σε ένα με το χώμα. Θα χαλεί να τον πατήσεις, θα πεθάνει, θα κλαίει για μια εβδομάδα. Θα πει το ίδιο σε ένα νοματικό, ποιος είσαι ρε που μου λες αυτό το πράγμα, θα σε δείρω. Αυτό θα γίνει. Αλλά μετά θα το ξεχάσει, δεν γίνουμε φίλοι πάλι. Και άμα πει το ίδιο σε έναν πνευματικό, δεν θα γίνει τίποτα. Όλα καλά. Δεν μας νοιάζει, όλα καλά είναι. Δεν μας νοιάζει. Από το ένα αυτή θα βγει, από το άλλο αυτή θα βγει. Από το άλλο αυτή θα βγει, είμαστε όλοι φίλοι εδώ μέσα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι χολερικοί θα πούνε, έχω όλα τα πλεονεκτήματα και κανένα, έχω όλα τα πλεονεκτήματα και κανένα μειονέκτημα.
Και οι μελαγχολικοί θα έρθουν και θα πούνε, έχω όλα τα πλεονεκτήματα, κανένα πλεονέκτημα. αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί ήρθε ένας πολιτικός εδώ πέρα που δεν ήξερε, ονόματα δεν λέμε πολύ ψες, δεν θίγουμε, και δεν ήξερε πώς γίνεται το τεστ, δεν το έχει ξανακάνει. Νόμιζε ότι απλώς πρέπει να βάλεις αυτά που σου ταιριάζουν γενικώς και ορίστως. Μου ήρθε με 49 πλεονεκτήματα και 18 μειονεκτήματα. Εντάξει, είπε... Ποιος είναι, ποιος? Ονόματα δεν λένε, που λήξεις, δεν θυμούμε. Ήταν αστείο, είναι χαρακτηριστικό του χολερικού αυτό, λοιπόν. Προφανώς δεν έχουν όλοι όλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το ότι έχουμε 4 απαντήσεις και πρέπει να διαλέξουμε αυτή που μας ταιριάζει περισσότερο, δεν σημαίνει ότι την έχουμε σε όλη και καλά. Δηλαδή, ούτε όλα τα πλεονεκτήματα έχουμε, ούτε όλα τα μειονεκτήματα έχουμε. Ούτε ένας μελαγχολικός είναι καταθλιπτικός σε όλη και καλά, ούτε ένας φλεγματικός είναι κενός, ούτε ένας αιματικός είναι άπιστος, ούτε ο χολερικός είναι δικτατορικός. Και αντίστοιχα, με τα πλεονεκτήματα έχω δει μελαγχολικούς που δεν είναι ευαίσθητοι, δηλαδή. Και πώς το λένε, και χολερικούς που δεν είναι ηγέτες. Τα έχω δει όλα αυτά, επομένως δεν είναι ταμπέλα. Υπάρχουν καλές και κακές, όριμοι και ανώριμοι άνθρωποι. Προφανώς ο κόσμος θα κατέρε αν έλειπε μία προσωπικότητα. Δηλαδή οι χολερικοί οδηγούν τον κόσμο σίγουρα και αφήνουν βέβαια πίσω τους συντρίμια, αλλά σκεφτείτε έναν κόσμο χωρίς τον Elon Musk και χωρίς τον Bill Gates και χωρίς τον Μεγαλέξανδρο. Δεν... Και χωρίς τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο. Αντίστοιχα, οι μελαγχολικοί θα επουλώσουν τις πληγές και θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δηλαδή, είχα ακούσει για έναν τύπο ο οποίος υιοθετούσε παιδιά ετοιμοθάνατα, που ήταν δεδομένο ότι θα πεθάνουν. Φανταστείτε το ψυχολογικό πώς είχε τον άνθρωπο να του πεθαίνουν 10-20 παιδιά έτσι. Αλλά λέει, αυτά τα παιδιά πεθαίνουν με οικογένεια. Αυτός είναι ένας μελαγχολικός άνθρωπος, ο οποίος θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Θα μείνει στην αφάνεια, αλλά το έργο του θα είναι μεγάλο. Αντίστοιχα, φανταστείτε έναν κόσμο τόσο σοβαρό και καταθλιπτικό και βαρετό, να έτυχε μόνο χολερικούς και μελαγχολικούς. Δηλαδή, αν δεν είχαμε ένα μελαγχολικό να μας ανεβάσει, θα ήμασταν στο πάτωμα όλοι. Αιματικό, όπως λένε, ναι. Και βέβαια, χωρίς φλεγματικούς θα τσακωνόμασταν όλοι. Μόνο πόλεμος υπήρχε. Είναι η συνεκτική κόλλα που μας κρατάει δεμένους ο φλεγματικός, που ηρεμεί τον κόσμο γύρω μας. Έχω ακούσει κάπου ότι οι χολερικοί δημιουργούν τα πράγματα, οι αιματικοί τα πουλάνε. Παρακτώντας, οι αιματικοί μπορούν να πουλήσουν οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Έτσι. Οι μελαγχολικοί τα βελτιώνουν και οι φλεγματικοί τα απολαμβάνουν. Η καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, η προσωπικότητα αλλάζει, όντως αλλάζει, δεν αλλάζει από μόνη της, προφανώς δεν αλλάζει από μόνη της, δηλαδή ο Κωνσταντίνος είχε αυτό το ανοργάνωτο. Εντάξει, μέσα του βαθιά υπάρχει το αιματικό και δεν είναι ότι θα συγχυρίσει το σπίτι, αλλά είναι πολύ οργανωμένο στη δουλειά του. Δηλαδή δεν θα ξεχάσει πράγματα, θα είναι πολύ οργανωμένη η δουλειά που έχει να κάνει, γιατί το χρειάστηκε στη δουλειά του και το έμαθε. Εγώ ήμουνα πολύ πολύ ακοινώνητη σε βαθμό απελπισίας, δηλαδή ήμουνα 8 χρόνια σε ένα οδείο το οποίο είχε δύο, ενήλικας τώρα, έτσι, μετά τα 18, είχε δύο διαδρόμους για να πας τουαλέτα, επί 8 χρόνια έλεγα ποιο διάδρομο θα ακολουθήσω ώστε να μην πέσω πάνω σε άνθρωπο και να καστώ να του μιλήσω. θυμάμαι μικρή που οι γονείς μου βγαίνουν από την πολυκατοικία, οι γονείς μου και οι αδελφοί μου και μίλαγε στον τύπο που έχουν το μαγαζί από κάτω. Και εγώ έλεγα πότε θα μεγαλώσω για να μπορώ να του λέω καλημέρα. Ναι, ήταν μεγάλο βάρος, αλλά αυτό το ήθελα να το μάθω και το έμαθα. Δεν μαθαίστηκε μόνο του, προφανώς, μαθαίνονται όλα αυτά με affirmations. Κάθε μέρα είμαι κοινωνική, μου αρέσει να μιλάω σε ανθρώπους, τρελαίνομαι να γνωρίζω και αυτό και τελικά το μαθαίνεις. Δηλαδή, ό,τι θέλεις, ό,τι εστιάσεις, θα το καταφέρεις. Η Μαρία Μπράκη ήταν και εκείνη ανοργάνωτη ως σημαντική. Δεν είναι ανοργάνωτη πια. Το ήθελε, το έμαθε, δεν το έχει πια. Να μην πω για την Τζέννη που μας βγήκε ότι δεν είναι αιματική, δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν δεν ξέρω, είναι ανήκουστα όλα αυτά. Καταπίεσαι, είναι καταπίεσαι. Ήμουνα χολέρο αιματική. Χολερική της έχει μείνει, εντάξει, είναι χολερική και μας έβγαλε και μελαγχολικό. Τι να πω, βέβαια, έτσι εξηγείται ίσως η φοβερή της ομιλία. Λοιπόν... Συγκροματικές προσωπικότητες, τα πιο συνηθισμένα είναι τα μείγματα. Οι περισσότεροι από εδώ πέρα έχουν λίγο μείγμα, δύο προσωπικότητες, χολερικό, σωματικό, μελαγχολικό και τα αντίθετα.
Ο κλασικός χολερικός με αιματικό, διάλεξα μισό-μισό ακριβώς, είναι η Μαρία. Είναι οι εμπνευστές μας, είναι οι παρακινητές μας, φάνηκε δηλαδή. Σηκωθείτε, χοροπηδήξτε, σηκωθείτε και χειροκροτήστε. Μας εμπνέει, μας παρακινεί. Τα πάει, έχουν τρομερή προοπτική γεννησία, τα πάνε πολύ καλά με τους ανθρώπους χωρίς να τους καταπιέζουν. Είναι εστιασμένοι στο χτίσιμο των ανθρώπων και στην ανάπτυξη σχέσεων. Αν είναι ανώριμοι, βέβαια, είναι επίσης αφόρητοι, γιατί η φράση αυτή που τους χαρακτηρίζει είναι το «often wrong, never in doubt». Πολύ συχνά κάνουν λάθος, αλλά δεν είναι ποτέ σε αμφιβολία. Ποτέ. Είναι σίγουροι για τα πάντα. Είτε άσπρο, είτε μαύρο. Η κλασική χολερικο-μελαγχολική είναι η Σοφία Πεκαλίδου, βεβαίως, μισό-μισό, και η Νίκη Παναγάκου επίσης, μισό-μισό. Παρεμπιπτόντως, χολερικο-μεματικό είναι και άλλοι, δηλαδή η Ρωσάνα η Τάλα μου είναι επίσης χολερική-μεματικό, η Μιχαέλα η Σάβα είναι επίσης χολερικο-μεματικό, τώρα η Μαρία είναι απλώς μισό-μισό, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χολερικός μελαγχολικό λοιπόν η Σοφία Βακαλίδου, που δεν της φαίνεται και αυτηνής, μάλλον όντως έχει κάνει σωτές, αλλά τέλος πάντων αυτά τα αποτελέσματα μου έστειλε. Αυτά λέω κι εγώ. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό. Ναι, αλλά ήταν σε σκηνή πολύ χοροπηδηχτή. Το πλήγω, πλήγω καμιά φορά. Τόσα χρόνια την έχουμε εδώ πέρα. Που νιώθω. Έμαθα. Λες αρχίσω και εγώ από στιγμή. Λοιπόν, είναι πολύ καλοί επιχειρηματίες. Ο Bill Gates, ο Elon Musk, όλοι αυτοί είναι χολερικοί με μελαγχολικό. Είναι αυτοί που θα καταστρώσουν τη στρατηγική. Έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Όλα καλά, όλα καλά. Ήταν λάθος ο χρόνος. Έχουν αιμονή με τις λεπτομέρειες και την οργάνωση, έχουν δυναμισμό, έχουν την αναλυτική σκέψη και εκεί που χολερικο-αιματικοί είναι εστιασμένοι στους ανθρώπους και στο χτίσιμο των ανθρώπων, αυτοί είναι εστιασμένοι στο να γίνει η δουλειά και στο καθήκον. Είναι αυτοί όμως που θα καταστρώσουν τη στρατηγική. Πολύ πολύ βασική προσωπικότητα, όπως όλες. Λοιπόν, φλεγματικός με μελαγχολικό, κλασικές προσωπικότητες. Η Λένια είναι μελαγχολική με φλεγματικό, η Σοφία είναι ακριβώς αντίθετο, φλεγματική με μελαγχολικό. Έλα, παιδιά, συγγνώμη, ξεχνάω τους υπόλοιπους. Ποια άλλη είναι χολερική με μελαγχολικό. Εντάξει, ο Γιάννης ο ξένος προφανώς, αν και κυρίως είναι χολερικός. Τέλος πάντων, όποιο ξέχασα, απολογούμε. Λοιπόν, αυτή η κλασική προσωπικότητα που είναι πολύ καλή στις εκπαιδεύσεις, προφανώς είναι η πιο σοβαρή. Δεν θα χοροπηδάνε πάνω κάτω, αλλά είναι τρομεροί εκπαιδευτές. Φάνηκε από την εκπαίδευση που μας έκανε η Λένια στο TikTok. Ακόμα θυμάμαι μια εκπαίδευση που είχε κάνει για το email marketing σε ένα webinar. 1, 2, 3. Θα σου τα πούνε, θα τα εξηγήσουν με τη σειρά οργανωμένα και θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις από εκεί και έπειτα, όπως ο Γιάννης ο ξένος τώρα με τα νούμερα. Και κοιτάζουμε σε βάθος καταστάσεις. Πνευματικός, νοηματικό, κλασικός. Είναι easy going. Αυτή που τα πας πολύ καλά μαζί τους. Ζεστή, χαλαρή, είναι οι καλύτεροι στο να συναστρέφονται και να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους. Ο κλασικός είναι ο Νίκος Αντωνιάδης. Ο μοναδικός, νομίζω, ηγέτης που δεν έχει χολερικό μέσα του προς το παρόν. Μας εμπνέεις, Νίκο. Είναι η ήρεμη δύναμη και οι φωτισμένοι ηγέτες που λέμε, οι φλεγματικοί, το φλεγματικό μαθητικό και όλες που μας ανεβάζουν και όλες. Πήγαινε τώρα στις αντιθετικές προσωπικότητες, δηλαδή αν έχεις χολερικό με φλεγματικό ή αν έχεις μελαγχολικό με μαθητικό. Είναι συγχυσμένοι εσωτερικά μέσα τους μέχρι να αποκτήσουν κατανόηση του εαυτού τους, γιατί έχουν δύο τάσεις τελείως αντίθετες που παλεύουν μεταξύ τους. Η πρώτη λοιπόν είναι αυτή, χολερικός με φλεγματικό. Ναι, ναι. Όχι, φαίνεται όμως. Φαίνεται να σου πω πώς. Είναι σίγουρα ηγέτες, είναι δεδομένο ότι είναι ηγέτες, δηλαδή με το που τους βλέπεις φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι ηγέτης, αλλά δεν θα αισθανθείς ένα σκουλίκι μπροστά του. Δεν θα είσαι σκουλίκι που σέρνεται στο πάτωμα όταν είσαι δίπλα του. Είναι οι ήρεμοι, είναι οι διευθυντές, είναι οι πιο ήρεμοι χολερικοί. Προφανώς θέλουν να έχουν τον έλεγχο, δηλαδή άμα δεν τους βοηθάει κανένας θα συγχυστούν επειδή δεν τους βοηθάνε, αλλά άμα τους βοηθήσουν θα συγχυστούν που δεν έχουν εκείνη τον έλεγχο και τον πήρε κάποιος άλλος τον έλεγχο. Τους αρέσει να βοηθάνε, δηλαδή ο Στάσης Παρεπίδης όταν κάνανε στο εξωτερικό, στις άλλες πόλεις τα σεμινάρια, πρώτον δεν είχε λείψει από κανένα προφανώς, είναι ηγέτης και είχε αναλάβει όλη τη διοργάνωση.
δεν ήταν, φαινόμασταν όλα χαλαρά, όλα πηγαίνουν τέλεια, ήρεμα, σαν να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, προφανώς δεν τσακώθηκε κανένας ποτέ. Μελαγχολικός νοματικό, αυτή είναι η πιο δύσκολη προσωπικότητα, να τα λέμε αυτά. Είναι δύσκολη. Γιατί για τον εαυτό τους είναι δύσκολη, δηλαδή. Άντε καλή σιγά. Ναι, είμαστε δύσκολοι. Αυτά είναι δύσκολοι, είμαστε πολύ. Λοιπόν, έχουν αναλυτική σκέψη και εγωιτεία, είναι ευγενέστατοι, είναι, αγαπάνε τους ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα μπορούν και να χορέψουν καλή ώρα. Δεν κάθονται σε μια γωνιά εκεί πέρα. Έχουν πολύ καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους και λίγο με την... με την αναλυτική του σκέψη και τις λεπτομέρειες, λίγο με τη γοητεία που έχουν σαν προσωπικότητες, θα καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα και θέλουν να γίνει δουλειά σωστά. Καλή ώρα η Άννα Ματζουράνη μας έφερε τη συμφωνία με τον Μασούτη. Και την ευχαριστούμε. Αν είναι όρημοι, πετυχαίνουν πολλά. Αν είναι ανώρημοι, γίνονται χειριστικοί, το νου σας. Δεν είμαι χειριστικοί. Από όσο σε ξέρω δεν είσαι, Κώστα. Τι γίνεται με αυτούς που έχουν λίγο απ' όλα. Παναγία μου, τι γίνεται. Είναι σαν φλεγματικοί. Ο Κεραμίδας ο Στέφανος, η Λένα η Φόσκολου, ο Φίλιππος ο Σάνος, αναγνωρίστηκαν τώρα. Ο Διονύσης ο Παξινός που αναγνωρίστηκε η Μέλα, αλλά κάτι έτυχε τέλος πάντων, πράγματα βία. Έχουν λίγο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ ήρεμοι. Είναι αυτοί που μοιάζουν πάρα πολύ με τους φλεγματικούς. Έχουν και τα χαρακτηριστικά του φλεγματικού. Κάνουμε τη δουλειά που πρέπει, χωρίς εξάρσεις και υφέσεις, αλλά η δουλειά θα γίνει. Με το ρυθμό τους η δουλειά θα γίνει. Είναι πολύ βασικό. Επομένως, είναι καλό το να ξεκαθαρίσουν, να αποκρυσταλλωθούν αδυναμίες και πλεονεκτήματα, δηλαδή πάρα πολλοί αισθάνονται απογοητευμένοι και απελπισμένοι με τα συναισθήματα που νιώθουν και με το πώς είναι σαν άνθρωποι και αντί τώρα να είμαστε απογοητευμένοι, μπορούμε αντίθετα να συγκεντρωθούμε στα συγκεκριμένα πράγματα που μας ενοχλούν και αυτά να τα αλλάξουμε. Όταν μου έκανε πρώτη φορά το τεστ ο Κωνσταντίνος, εγώ σε κάποια φάση είχα βάλει και 35 σε 40 μελαγχολικό, τίποτα άλλο. Όταν μου έκανε πρώτη φορά το τεστ ο Κωνσταντίνος, αισθάνθηκα μεγάλη ανακούφιση. Λέω, α, δεν φταίω εγώ που είμαι έτσι. Δεν είμαι άχρηστη. Όχι, είναι όλα καλά. Επομένως, εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένα πράγματα και μπορούμε να τα διορθώσουμε, να έχουμε μια καλύτερη σχέση με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τους συντρόφους μας και με την ομάδα μας. Αυτά.